Κεντρική πλατεία Καλαμάτας για την πιο ξεχωριστή συνέντευξη της χρονιάς. Η Έλενα Παπαρίζου και η Ονειράμα είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα όμως να πω ότι σήμερα δεν είναι όλα τα παιδιά του Ονειράμα μαζί. Είναι ο Θοδωρής, πολύ γνωρίζω πολύ καλά τον Θοδωρή και τον Καλησπέρα από εμάς. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά κάνουν όλα αυτά τα εξτρά για να γίνουν ακόμα πιο κούκλοι από ό,τι είναι για να έρθουμε εδώ πέρα την Παρασκευή. Να περάσουμε καλά στη συναυλία μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βασικά προσωπικά για μένα πριν 2 χρόνια η Καλαμάτα ήταν η αρχή της περιοδίας που είχα κάνει με τον Μάνο Πυροβολάκη. Η Καλαμάτα φέτος είναι σχεδόν στο κλείσιμο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πρώτη πάντα είναι η καλύτερη, λέμε, γιατί δεν περίμενα αυτό το πράγμα, γιατί αν θυμάμαι σωστά, το στάδιο πρέπει να είχε βάλει 7-8.000 και δεν περίμενα προσωπικά ότι ο κόσμος με περίμενε με τόσο πολύ αγάπη. Δηλαδή ήταν η πρώτη συναυλία που έλεγα, μα Θεέ μου, γιατί δεν το έκανα αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Άρα μου θεωρείς γούρι. Πολύ μεγάλο γούρι. Η Καλαμάτα ήταν μια συναυλία που θα έπρεπε να έχει γίνει φέτος και χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Μπαλτά μας ξανακάλεσε να έρθουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο δικό σου το ραδιόφωνο, το ΣΥΡΙ και καθόλου την ακομαρτή που μας κάλεσε να μας δει και ο κόσμος από κοντά, όχι μόνο την ίδια μέρα της συναυλίας, αλλά και εδώ από κοντά στην πολύ όμορφη την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Όμως θα θέλαμε να μιλήσουμε για την συναυλία που έρχεται την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου. Θα θέλαμε να μας πείτε τι μας έχετε ετοιμάσει, γιατί από ό,τι έχουμε μάθει πρόκειται για ένα υπερθέαμα. Εγώ θέλω να, επειδή πριν λίγο μίλησα για την προπερσινή περιοδία που είχα κάνει, με τη φετινή δεν έχει καμία σχέση. Όχι ότι μαζί με τον Μάνο δεν ήμουν πάρα πολύ καλή φίλη. Απλά έχω αποκτήσει καινούριους φίλους, δηλαδή όλα τα παιδιά των Ονειράμα. Έχω πάθει αυτό το πράγμα που με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και φίλοι. Έλενα, έχεις πάθει σύνδρομο Ονειράμα. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει σύνδρομο Ονειράμα, γιατί τα παιδιά έχουν κατακτήσει, πώς να το πω, την καινούργια αρχή των συγκροτήματων και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γιατί είναι και πολύ καλά παιδιά. Ναι, τελικά δηλώνω και εγώ έχω πάθει σύνδρομο Ονειράμα. Όπως εμείς, με τον δικό μας τρόπο, δηλαδή και από τον διοργανωτή και τους καλλιτέχνες και την εταιρεία παραγωγής, πάντα να σκεφτόμαστε, όσο και δύσκολες στιγμές να περνάμε οικονομικά, δεν μπορούμε ποτέ να σταματάμε την ψυχαγωγία. Άρα γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και εμείς να βοηθάμε για να διασκεδάζουμε τον κόσμο και ευχόμαστε να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα για όλους. Και μια που μιλήσαμε για το εισιτήριο, να θυμίσουμε στον κόσμο τα σημεία προπόλησης για τη συναυλία που θα γίνει Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ στο Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας. Και αυτό και ένα ποτά και δεν κάνω πολύ. Έχει το κορώνα, βαζάνε ο κόμμα. Να βαζάνε ο κόμμα.